ανατροπή και αποκαλύψεις. Τα δεδομένα που φτάνουν σαν τζουνάμι αλλάζουν τα μέχρι τώρα γνωστά για το τι ακριβώς έγινε τη μοιραία βραδιά που το Παρθένο Πευκοδάσος της Ύδρας κατακάηκε. Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος γράφει στο NGR. Νέα διάσταση στην υπόθεση της πυρκαγιάς στην Ύδρα και την εμπλοκή των μελών του πληρώματος του Περσεφόνη. Ο εντοπισμός στην διάρκεια της δεύτερης συμπληρωματικής αυτοψίας υπολοιμάτων τουλάχιστον 15 κροτίδων στην παραλία στην Ύδρα, όπως αποκαλύπτει το ΙΝ, στον χώρο εκδήλωσης της καταστροφικής πυρκαγιάς, δίνει μια διάσταση στην υπόθεση της Θαλαμιγού στο όμορφο νησί στο Σαρονικό. Σε αυτές τις φωτογραφίες απεικονίζονται φωτογραφικά τα σημεία των υπολοιμάτων των κροτίδων. Αυτό το νέο έβριμα επιβεβαιώνει τις καταθέσεις αυτοκτών μαρτύρων που άκουσαν εισάριθμους κρότους αλλά δεν είδαν πυροτεχνήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο τις γουρούνες να χρησιμοποίησαν κάποιοι από τους νεαρούς επιβάτες της Θαλαμιγού και ύστερα το φουσκωτό σκάφος Τέντερ να έσπευσε προς βοήθειά τους στην αρχική προσπάθεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Το μεγάλο θέμα είναι γιατί βρέθηκαν τώρα οι κροτίδες και δεν βρέθηκαν νωρίτερα κατά τα πρώτα στάδια των ερευνών. Ωστόσο, παραμένει άγνωστο γιατί οι κροτίδες δεν βρέθηκαν στην πρώτη έρευνα της πυροσβεστικής. Παράλληλα, σημειώνονται αστοχίες από την πλευρά της ελληνικής αστυνομίας, η οποία δεν προχώρησε σε κατάσχεση των κινητών τηλεφώνων των επιβατών της Θαλαμιγού. Πιθανολογείται πως οι επιβαίνοντες ενδεχομένως θα είχαν καταγράψει με τα κινητά τους τηλέφωνα την εκτόξευση βεγγαλικών και την έναρξη της φωτιάς. Στο ενδεχόμενο να είχαν διαγραφεί τα συγκεκριμένα βίντεο, εκτιμάται πως το υλικό θα ήταν δυνατόν να χτιθεί αν είχαν σταλεί τα κινητά τηλέφωνα των επιβαίνοντων της Θαλαμιγού στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελλάς. Την ίδια ώρα, οι ραγδαίες αποκαλύψεις του Live News οδηγούν τις εξελίξεις της έρευνας με τους αδιάφθορους να μελετούν ενδελεχώς γιατί οι αρχές άφησαν τους κρίσους να φύγουν για το Καζακστάν. Αν είχαν ρίξει βεγγαλικά εν ώψη του τέλους του ταξιδιού για να γιορτάσουν για να, μια τελευταία καλή ανάμνηση, όπως είπε και η προηγούμενη μάρτυρα. Κάποιος θα είχε σηκώσει κινητό και θα είχε βιντεοσκοπήσει. Κάποιος θα το είχε το βιντεοσκοπήσει στο κινητό προφανώς για αυτή τη χαρούμενη στιγμή. Και ακόμα και αν τα είχαν σβήσει, αν αυτά είχαν σταλεί με μια πολύ γρήγορη εξέταση στα εγκληματολογικά εργαστήρια, θα μπορούσαν να είχαν διατηρηθεί. Την ίδια ώρα, με τη σύμφωνη γνώμη, ανακριτή εισαγγελέα κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, ο πλοίαρχος και ο υποπλοίαρχος της Θαλαμιγού, ως υπέτη της πυρκαγιάς σε δασική έκταση στην περιοχή Μπιστή της Ύδρας. Ουδεμία χρήση φωτοβολίδων, βεγγαλικών ή πυροτεχνημάτων ή ασδήποτε μορφής ουδέποτε έγινε από οποιονδήποτε στη Θαλαμιγό ή εκτός αυτής. Σε σχετικό έλεγχο βρέθηκαν όλες οι ναυτικές φωτοβολίδες άθικτες. Ο μάρτυρας, παραπλέοντος σκάφους, αναφέρει ρητά στην κατάθεσή του ότι ουδέποτε μίλησε για εκτόξευση πυροτεχνημάτων από τη Θαλαμιγό Περσεφόνη 1. Τα υπόλοιπα 11 μέλη του πληρώματος της Θαλαμιγού αφέθησαν ελεύθερα με εγκυοδοσία, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υπό τον όρο εμφάνισης κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Σας είχαμε παρουσιάσει με γραφικά το τι μπορεί να είχε συμβεί, τα ενδεχόμενα. Σήμερα λοιπόν που η έρευνα προχώρησε, μπορούμε να προσδιορίσουμε πια τι ακριβώς έχει συμβεί ή τι θεωρείται το πιθανότατο να έχει συμβεί. Είναι λοιπόν βράδυ Σαββάτου. Βρίσκονται στην Ύδρα οι επιβάτες της Περσεφόνης και το πλήρωμα. Θέλω να πω εξ αρχής, φίλες και φίλοι, ότι ό,τι συμβαίνει στην Θαλαμιγό πάντα είναι υπό τον έλεγχο του πληρώματος, του καπετάνιου και όλου του πληρώματος. Και το λέω γιατί θα δείτε ότι για να φτάσουν από το σημείο που ήταν αγκυροβόλημένη η Θαλαμιγός μέχρι την παραλία αυτή που έφτασαν, σίγουρα το πλήρωμα γνώριζε και οδήγησε το σκάφος. Φαίνεται λοιπόν ότι είτε υπήρχαν στο σκάφος, είτε τα προμηθεύτηκαν από κάπου, αυτοί που νίκησαν το σκάφος, οι πάμπλουτοι από το Καζακστάν, κάποια βεγγαλικά, πυροτεχνήματα. Θέλετε να τα πείτε όπως θέλετε, για να τα προσδιορίσουμε, γουρούνες. Αυτές που πετάνε τις πολύ επικίνδυνες στο Πάσχα, που κόβουν και δάχτυλα και που πολλές φορές έχουμε ασχοληθεί μαζί τους. Φαίνεται λοιπόν ότι κάποια στιγμή οι επιβάτες και ανάμεσά τους δύο παιδιά νεαρής ηλικίας, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, ζητάνε από το πλήρωμα, γιατί δεν μπορεί να έχει γίνει αλλιώς, να τους πάνε στην παραλία για να πετάξουν τις γουρούνες. Έτσι λοιπόν έρχεται ένα σκάφος, ένα από τα συνοδευτικά σκάφη, στο οποίο μπαίνουν ο νεαρός, ο 17χρονος, η 14χρονη και σίγουρα ένα μέλος του πληρώματος που οδηγεί το σκάφος. Έτσι λοιπόν κάνουν μια πολύ μικρή διαδρομή για να φτάσουν μέχρι την παραλία. Το φουσκωτό φτάνει στην παραλία. Ξαναλέω,
Θεωρώ δεδομένο ότι υπάρχει και μέλος του πληρώματος μέσα στο σκάφος και αφού φτάνουν στην παραλία, βγαίνουν τα δύο παιδιά. Τα οποία, αφού βγουν, πηγαίνουν σε κάποιο σημείο και αρχίζουν να ανάβουν τις γουρούνες. Όλα αυτά αρχίζουν και δένουν τώρα, γιατί θυμάστε υπάρχει και η κατάθεση του πλοιάρχου του άλλου πλοίου, της άλλης θαλαμικού που ήταν στο διπλανό κόλπο, που λέει άκουσα 10-15 κρίξεις. Και όταν πήγα, είδα και μια βάρκα να πηγαινόρχεται. Τώρα λοιπόν όλα αποκτούν μια σειρά και μια λογική. Τα δύο παιδιά αρχίζουν να ανάβουν τις γουρούνες, φυσάει και προφανώς κάποια τους φεύγει ή την πετάνε μακριά και φουντώνει το δάσος. Και δεν φουντώνει από πάνω προς τα κάτω, φουντώνει από κάτω προς τα πάνω. Ανέβηκε η φωτιά. Τρομαγμένα τα παιδιά και πιθανώς με τη συνοδεία κάποιου από το πλήρωμα, επιστρέφουν, μπαίνουν ξανά στο φουσκωτό και γυρίζουν στο σκάφος. Όταν λοιπόν φτάνουν στο φουσκωτό, επιστρέφουν ξανά στην Περσεφόνη και εκεί προφανώς γίνεται η συμφωνία. Δεν θα πει κανένας τίποτα. Κανένας σε κανέναν και για κανέναν. Όμως όλοι ξέρουν. Γιατί η Θαλαμικό, σύμφωνα με την κατάθεση του καπετάνιου, έχει πάει και έχει έρθει 2-3 φορές. Προφανώς πήγαν προσπαθώντας να σβήσουν τη φωτιά, να μαζέψουν τα υπολείμματα των βεγγαλικών. Και μετά γίνεται και σύσκεψη πάνω στη Θαλαμικό για το πώς όλα αυτά θα γίνει η προσπάθεια να αποσιωπηθούν.